Το επικοινωνιακό παιχνίδι και η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων θα επιχειρηθεί και στη συνέχεια και θα είναι δύσκολη. Δέχθηκα ήδη μία απίστευτη επίθεση. Είναι πολλά που γράφτηκαν και πολλά που δεν έχουν γραφτεί, δεν έχετε μάθει, από συντρόφους υποτίθεται. Μόνο και μόνο επειδή είμαι γυναίκα και προφανώς δεν έχουν καταλάβει ότι θα έχουμε και λόγο και άποψη. Δεν ξέρω τι νομίζουν οι συγκεκριμένοι κύριοι, δεν ξέρω τι έχουν προσφέρει, αν θεωρούν ότι δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά το ύφος και το ήθος τους χαρακτηρίζει. Εγώ λυπάμαι πολύ για λογαριασμό τους. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα κάνετε? Είναι όλα ρευστά και δεν μπορώ να πάρω τώρα τις οριστικές μου αποφάσεις. Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι προθέσεις που φαίνεται ότι υπάρχουν για εθνική συνεννόηση ώστε να αποφύγει η χώρα τη χρεοκοπία. Ο γνώμονάς μου είναι το εθνικό συμφέρον. Έχουν ανατραπεί πολλά δεδομένα, ωραία, από ώρα σε ώρα όλα αλλάζουν. Είναι καθαρό αυτό που θα πει ο κ. Παπανδρέου, εσείς τι θα κάνετε? Αν μιλάμε για το καλό της χώρας και αποφύγει έτσι ο τόπος στην χρεοκοπία, θα πράξω ανάλογα. Δεν έχω κάποια αιμονή συγκεκριμένη. Σας λέω ότι έχουν ανατραπεί τα δεδομένα. Όλα είναι πιθανά. Η δήλωσή σας ότι αν δεν υπάρχει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, δεν θα δώσετε ψήφο που σας ισχύει. Ότι με την επιλογή και την αιμονή σε ένα δημοψήφισμα θα ήταν άδικο και επικίνδυνο για τον ελληνικό λαό να συνεχίσουμε. Και θα χρειαζόταν μια νέα κυβέρνηση. Πιστεύω πραγματικά ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει, γιατί έχουμε πέσει από τον κρεμό και προσπαθούμε να ανέβουμε. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία, πρέπει να μπουν όλα στο τραπέζι και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ώρες. Οι εξελίξεις είναι συνεχείς. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει το χαρακτήρα που κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν στην αρχή της εβδομάδας. Δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Είναι ψήφος εντολής για το σχηματισμό άμεσα κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Εσείς σε μια τέτοια περίπτωση θα ψηφίσετε? Αποκλειστικά με βάση το συμφέρον της πατρίδας μας και της προοπτικής της. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το εξυπηρετήσει μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα βοηθήσει τη χώρα να ηρεμήσει, να αντιμετωπίσει με επάρκεια το θέμα της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τους εταίρους μας και της νέας δανειακής σύμβασης και να φτάσει ήρεμα σε μερικούς μήνες στις εκλογές. Πιστεύω ότι αυτό έχει ανάγκη ο τόπος και αυτό πρέπει να αυτό κάνουμε. Αυτό θα πει ο κ. Παπανδρέου το βράδυ. Λέτε, ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι ζούμε ένα παράδοξο να καλούμεθα να ψηφίσουμε την εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία ο καθένας από εμάς γνωρίζει ότι έχει πάψει να έχει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και της διεθνούς κοινότητας. Στην ουσία δεν πρόκειται για μια ψήφο εμπιστοσύνης. Το διακύβημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ή να πάμε σε εκλογές τώρα άμεσα σε ανώμαλες συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε χρόνο για να οργανωθούμε, να πάρουμε την εκδόση, να ολοκληρώσουμε την διεθνή σύμβαση και να έχουμε λοιπόν καταστρεπτικές συνέπειες ή να προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Εγώ αυτό το οποίο δίνω αυτή τη στιγμή σαν εντολή στην κυβέρνηση με την ψήφο μου είναι μια εντολή για να προχωρήσουμε χωρίς καμία καθυστέρηση σε μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης με έναν επικεφαλής ο οποίος προφανώς θα είναι ένας επικεφαλής κοινής αποδοχής. Παραδόξως λοιπόν, ενώ θεσμικά, διαδικαστικά, τυπικά ονομάζεται ψήφος εμπιστοσύνης, στην ουσία δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είναι εντολή. Γι' αυτό ακριβώς το οποίο είπα για την κυβέρνηση ευθύνης. Το περιμένετε να τα ακούσετε ξεκάθαρα από τον κύριο Παπανδρέου σήμερα το βράδυ? Δυστυχώς ο κύριος Παπανδρέου το είπε όχι ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν το πει αυτή τη στιγμή το βράδυ ξεκάθαρα, ακόμα καλύτερα. Δεν μπορώ όμως να στοιχηματίζω. Στοιχηματίζω μάλλον στη θετική εκδοχή. Έτσι κι αλλιώς, εάν αυτό δεν εκπληρωθεί, εκ των πραγμάτων αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει. Άρα θα θεωρήσω ότι το αυτονόητο είναι αυτονόητο για όλους και ότι δίνω αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης σύμφωνα με τους θεσμούς εντολή πολιτικά όμως για μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης βασιζόμενος στην νοημοσύνη του καθενός. Αν το ακούσετε αυτό πριν την ψηφοφορία, τι προτίθεστε να κάνετε? Το έχουμε ήδη ακούσει. Έχουμε ήδη ακούσει. Άρα ότι με καλύπτουν οι χθεσινές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι με καλύπτουν 100%. Με καλύπτουν όμως σε μεγάλο βαθμό έτσι ώστε να κάνω αυτό το βήμα. Θα ήταν ακόμα καλύτερα εάν ο Πρωθυπουργός έλεγε με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι θα πάει τις επόμενες μέρες με αυτή την πρόθεση.
Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κι άλλη οδός. Δηλαδή, ακόμα και να μην έχει αυτό στο νου του, εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε εκεί πέρα. Άρα, εσείς λέτε τώρα ότι εγώ θα ψηφίσω, θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά το νόημα είναι ότι για να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας με έναν άλλον πρωθυπουργό. Ναι. Θεσμικά ψήφο εμπιστοσύνης. Πολιτικά δεν εμπιστεύουμε αυτή την κυβέρνηση. Εξάλλου, είναι παράδοξο να πούμε ότι δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση η οποία έχει ως εντολή να κλείσει τον κύκλο της και να περάσει τη σκυτάλη σε μια επόμενη φάση. Είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, ψήφος για μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Σαφές. Νομίζω, Νίκο,